και όπως σας προανήγγειλα, Γιάννης Χαραμίδης κοντά μας, ο οποίος έχει διαβάσει, αναλύσει και παρακολουθήσει τις τελευταίες δηλώσεις και όχι μόνο από τα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας. Γιάννη μου καλώς ήρθες. Χαίρετε. Σχετικά με ένα πολύ αναμενόμενο νομοσχέδιο. Ήταν κάτι που η Θεανό Φωτίου έλεγε από την αρχή της θητείας της. Το βλέπουμε επιτέλους τώρα, είναι τη 2018. Οπωσδήποτε ένα... Θετικό βήμα για την αναδοχή, ιδίω την οποία και πραγματεύεται. Εσύ θα μα δώσει όλο το πλαίσιο. Καλώ ήρθε κοντά μα. Χαίρετε. Καλώ σα βρήκα. Το νομοσχέδιο όντω έχει σηκώσει πολλή συζήτηση και πολλή σκόνη, αν θέλετε, αναφορικά με το τι προβλέπει, τι δεν προβλέπει, ποιου περιλαμβάνει, σε ποιου τομεί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι το νομοσχέδιο, το σχ... είναι πρόκειται για σχέδιο νόμου, έτσι, το οποίο σας θα συζητηθεί, περιλαμβάνει δύο βασικού τομεί. Ο ένα είναι η αναδοχή και ο άλλο η υιοθεσία. Οι δύο αυτοί οι τομεί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν εμπλέκονται ο ένα με τον άλλον, άσχετα αν περιγράφονται στο ίδιο νομοσχέδιο. Αναφορικά, όπω σωστά είπε ήδη, με το κομμάτι τη αναδοχή, ανοίγει το πεδίο και ορθώ κατά την άποψη και τη δική μου ανοίγει το πεδίο και σε αυτό περιλαμβάνονται διατάξει οι οποίε δεν ορίζονται από φύλλο για πρώτη φορά. Τι σημαίνει αυτό, ότι ανάδοχο για να γίνει παιδιού θα πρέπει βασική προπόθεση και με βάση το νέο νομοσχέδιο είναι η ύπαρξη συμφώνου συμβίωση. Τίποτε άλλο. Με τη συγκεκριμένη διάταξη, λοιπόν, εισα... εισαγάγεται ουσιαστικά και το δικαίωμα, η εξίσωση του δικαιώματο και στα ομόφυλα ζευγάρια για την αναδοχή. Έτσι και να το τονίσουμε, Γιάννη, γιατί το πρώτο που βγήκε με το που ήρθε το νομοσχέδιο στη Βουλή είναι τι σημαίνει αυτό για τη δυνατότητα των ομόφυλων ζευγαριών να, έχουν, να κάνουν μια αναδοχή ή να υιοθετήσουν. Όπω μα λες λοιπόν. Όντω, πράγματι συμβαίνει. Υπάρχει εξίσωση δικαιωμάτων στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και όχι το... τη υιοθεσία, βέβαια. Υιο... Και αυτό όχι... ήθελα να υπογραμμίσω, και... ότι η υιοθεσία εξαιρείται τη συγκεκριμένη διάταξη. Ουγγρό Ού... μοντο στην εταιρολογική έκθεση το Υπουργείο αναφέρει ότι. Ε το τείχο που σηκώνει, εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο σε συγκεκριμένη υπόθεση για την υιοθεσία, για την ε, εξομοίωση των δικαιωμάτων και των ομόφυλων στην υιοθεσία, έχει να κάνει με τον αστικό κώδικα. Ο αστικό κώδικα τι προβλέπει για το συγκεκριμένο πράγμα, για την υιοθεσία. Υποβολή αίτηση μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ληξιαρχική πράξη γάμου. Είτε αυτή είναι δηλαδή πολιτικού, είτε αυτή είναι θρησκευτικού γάμου. Με τη συγκεκριμένη βέβαια διάταξη, και εδώ υπάρχει όντω ε, έρισμα και πάτημα από το Υπουργείο, δεν, εξ, δεν εξαιρούνται μόνο τα ομόφυλα ζευγάρια, όπω γίνεται ευκολώς κατανοητό, αλλά και τα ετερόφυλα ζευγάρια, τα οποία έχουν επιλέξει τη σύνδεση μέσω συμφώνου συμβίωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που το υπογραμμίζει. Άρα, προχωράμε σε αναδοχή από ό,τι φαίνεται από τι διατάξει που έχουν κατατεθεί προ ψήφιση και, εν πάση περιπτώσει, συζητώνται ακόμα. Αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια ή ετερόφυλα ζευγάρια, τα οποία πάντω έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωση. Η οθεσία, τουλάχιστον στο σκέλο των, δικαιω... δικαιούμενων να την πράξουν, παραμένουμε στα ίδια. Με γάμο πολιτικό θρησκευτικό, όπω μα είπε. να πούμε βέβαια ήδη ότι η Διαρκή Ιερά Σύνοδο έχει αντιδράσει εγγράφω σε ό,τι αφορά ακόμα και την αναδοχή για τα ναι, πηγέ του Υπουργείου στο συγκεκριμένο θέμα, α πούμε, την Παρασκευή, έλεγαν ότι εντάξει, δεν το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μα και δεν θα τοποθετηθούμε και επίσημα γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο. Τώρα, δηλαδή... πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το κομμάτι των επαγγελματιών αναδόχων. Θε να μα το εξηγήσει. Ναι, είναι μια διάταξη η οποία για πρώτη φορά εισαγάγεται επίσημα σε νομοσχέδιο. Ε, το μότο, αν θέλετε, για εκτό εισαγωγικών του Υπουργείου είναι ότι θέλουμε να αποϊδρυματοποιήσουμε τα παιδιά που ε, υπάρχουν στα ιδρύματα και θέλουμε κανένα παιδί να μην είναι σε ίδρυμα. Τι, τι σημαίνει ουσιαστικά αυτό, παιδιά τα οποία έχουν ε, νοητική στέρηση ή κάποιο κινητικό συζήτημα και ε, υπάρχουν μεταξύ μας, έτσι. Είναι πάρα πολλά στα... και δυστυχώς είναι δραματικές όλες αυτές οι ιστορίες. Είναι γεμάτα τα ιδρύματα, είτε αυτά είναι ιδιωτικά, είτε αυτά είναι δημόσια. Ε, είναι δραματικές ιστορίες και καταστάσει καταστάσεις οι οποίες βιώνουν πολλές φορές. Το μότο λοιπόν ναι. του Υπουργείου είναι υποδρυματοποίηση των παιδιών. Για να συμβεί αυτό, ανοίγει ο θεσμός αναδοχής ε, εισαγάγεται επίση η συγκεκριμένη διάταξη που έχει να κάνει με την επαγγελματική ε, αναδοχή. <συσοφίλια> Τι σημαίνει επαγγελματική αναδοχή. Μέχρι και σήμερα, βέβαια, συνέβαινε το εξή. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να φροντίσουν ένα παιδί με ειδικέ ανάγκε έχουν είσοδο και πρόσβαση στην επιδοματική πολιτική του την κρατική. Έτσι. Αυτό τώρα μένει να ξεκαθαριστεί βάσει των κειμένων διατάξεων που θα κατατεθούν αφού περάσει από τη συζήτηση στην ψήφιση στο νομοσχέδιο. Τι ορίζει πλέον ω νόμο του κράτου, τι ορίζεται μάλλον ω νόμο του κράτου, ω επαγγελματική αναδοχή. Αλλά το ζητούμενο εδώ είναι ότι είναι η πρώτη φορά που μπαίνει προ συζήτηση ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το οποίο βέβαια, όπω καταλαβαίνουμε, θα πρέπει να υπάρχουν και δικλείδε ασφαλεία. διότι δεν δε θα πρέπει να γίνουν τέτοιου τύπου παιδιά Είναι Έχουμε δει, βέβαια, κάποια πρώτα πράγματα μέσα από το νομοσχέδιο, έτσι για Χαραμήδη, δηλαδή... Δεν θα γίνουν παιδιά, φορείς... πρέπει να υπάρξει μια, ε, αν μου επιτραπεί, Ά, μια μέρημνα, ώστε να μην υπάρξουν ε, φαινόμενα εκμετάλλευσης, περαιτέρω μάλλον εκμετάλλευση και να μην γίνει πηγή περαιτέρω βασάνων για τα συγκεκριμένα παιδιά μια τέτοιου, τέτοιο τύπου δικείμενη διάταξη. Να σε ευχαριστήσουμε ολόθερα το παρακολουθούμε μαζί. Φυσικά και όταν ψηφιστή θα είσαι κοντά μα και για ό,τι άλλο προκύψει, Γιάννη Χαραμίδης από το sky.gr και ο εξειδικευμένο συντάκτη. Λοιπόν, ελάτε να βρούμε τώρα.